Δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς ότι δεν κινείστε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις σας. Αυτό πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε. Και ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις σας? Έχετε δεσμευτεί απέναντι στην πλουτοκρατία ότι θα υλοποιήσετε μέχρι τέλους τον σχεδιασμό σας για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης σας. Αυτό κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο. Έρχεται, ιδιωτικοποιεί τον ΕΦΚΑ με ταχύτητες διαδικασίες, θέτει την αρχή ενός νέου γύρου λαιλασίας της ακίνητης περιουσίας του μετά την λαιλασία των αποθεματικών με το 2012, το κούρεμα, μεταθέτει τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ που στοχοποιούνται, τους ρίχνεται όλο το ανάθεμα για την κατάσταση και για κάθε λειτουργία, αλλάζετε τον τρόπο αμοιβής τους, τη συνδέεται με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους όπως λέτε. Μετά την κατάργηση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης και την αντικατάστασή της από την ιδιωτική και κεφαλαιοποιητική, επιχειρείται η δεύτερη φάση ιδιωτικοποίησης του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος με την βίαιη ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ που θα τεινάξει τα επόμενα χρόνια ασφαλιστικές παροχές και κύριες συντάξεις. Μετά την ιδιωτικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου, την πιστοποίηση ιδιωτών για την έκδοση δεξιοδοτικών πράξεων και τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, του Ταμείου Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, από την 1η-1η-22 με την υποχρεωτική υπαγωγή των νέων ασφαλισμένων, επανέρχεστε με το νομοσχέδιο και εντείνετε τις διαδικασίες για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση. Προηγήθηκε βέβαια αυτού του νομοσχεδίου ο νόμος του Κατρούγκαλου και από τα προηγούμενα, που ήταν το κέριο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτός ο νόμος προχώρησε στη δημιουργία του ΕΦΚΑ ως κατάλληλου εργαλείου. Αυτός διαχώρησε τις συντάξεις σε εθνική και ανταποδοτική, την κύρια σύνταξη. Στον επαναπολογισμό όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων και την εισαγωγή της λεγόμενης νοητής κεφαλαιοποίησης στις επικουρικές συντάξεις, με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1η-1η-2015. Πάνω σε αυτόν τον νόμο που θα καταργούσατε όπως λέγατε πριν τις εκλογές, ήρθε ο νόμος Βρούτση, ο 4670 του 20 από 1η-3η του 20, που ενοποίησε το ΕΤΑΕΠ στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ μετονομάστηκε ψευδεπίγραφα σε ΙΕΦΚΑ. Ο στόχος της υπερσυγκέντρωσης όλων των ταμείων σε ένα ταμείο ολοκληρώθηκε στον ΙΕΦΚΑ, περιήρθε όλη η τεράστια ακίνητη περιουσία όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Το νέο νομοσχέδιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πορεία εξέλιξης του ασφαλιστικού. Είναι συνέχεια των ανατροπών στα εργασιακά, συνέχεια του αντεργατικού εκτρώματος του λεγόμενου νέου Χατζηδάκη. Εντάσσεται πλήρως στο σύνολο των αντιασφαλιστικών ανατροπών που μετατρέπουν την κοινωνική ασφάλιση από δικαίωμα και ανάγκη των εργαζομένων σε χρηματοοικονομικό προϊόν, σε ρίσκο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και των ασφαλιστικών εταιριών. Κάτω από τον ψευδή τίτλο του εξυγχρονισμού των φορέων κοινωνικής πολιτικής, οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση για τη δομή τους δεν είναι απλά κάποιες μεταβολές ή αλλαγές που αφορούν οργανωτικά χαρακτηριστικά, αλλά εντάσσονται στο σχεδιασμό που υπάρχει εδώ και χρόνια, αποτελεί τον πυρήνα όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που είναι η πλήρης απαλλαγή του κράτους από το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν ως προτεραιότητα τους ασφαλισμένους, τα δικαιώματά τους. Δεν υπάρχει ο καημός για τις συντάξεις των εργαζομένων και των συνταξιούχων που δίθεν προβάλλεται. Γι' αυτό και σε όλο το νομοσχέδιο η γλώσσα που χρησιμοποιείται, οι προτάσεις που υπάρχουν χαρακτηρίζονται από όρους της αγοράς όπως το management για τις επενδύσεις και άλλα. Γι' αυτό βέβαια και η πάυση των σημερινών γενικών διευθυντών και διευθυντών και η τοποθέτηση θέσης τους των Golden Boys με παχυλούς μισθούς για να υλοποιούν όλες τις ρυθμίσεις που βαθαίνουν την ιδιωτικοποίηση, που ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις και να έχουν οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί όμιλοι την άμεση πρόσβαση σε όλον αυτόν τον φορέα. Δεν τους τοποθετείτε για να λύσουν το θέμα των εκκρεμών συντάξεων και των άλλων δυσλειτουργιών όπως διατείνεστε. Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, η ντροπή των μεγάλων καθυστερήσεων, οι όποιες δυσλειτουργίες είναι αποκλειστικά ευθύνη και επιλογή των κυβερνήσεων.
Οι συντάξεις, ο αριθμός των αποφάσεων που εκδίδονται μπαίνουν στο μπροκρούστι του κρατικού προϋπολογισμού. Εκδίδονται τόσες όσες και το κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί. Αυτή την περίοδο είδαμε και ακούσαμε πρακτικές καταδικασμένες στη συνείδηση του κόσμου. Αυτές σας χαρακτηρίζουν, κύριε Χατζηδάκη. Και τι δεν έχετε πει για να εμπεδοθεί σε συνείδηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων ότι οι εργαζόμενοι είναι η πηγή κάθε κακού. Η υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου έφτασε στο σημείο να ισχυρίζεται ότι η αναστολή των αδειών τις μέρες των γιορτών έγινε για να προχωρήσουν δήθεν οι εκκρεμείς συντάξεις. Δεν έχετε το Θεό σας πραγματικά. Και ο κατήφορος δεν έχει τέλος με τις ρυθμίσεις για τα πειθαρχικά όργανα και την πρόβλεψη μη συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων, θέλετε να στηρίξετε τους αιώλους ισχυρισμούς της διαφθοράς και της συγκάλυψης. Ο κ. Χατζηδάκης, εκτός από τον χαρακτηρισμό Σούπερμαν που δικαίως τον κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα διεκδικεί και τον χαρακτηρισμό του Σούπερμαν, δηλαδή σούπερ στον αρίχνη λάσπη. Τον είπαμε για λασπιδάκι προχθές. Έτσι για να στηρίξουμε τους ισχυρισμούς μας. Έχει το know-how. Ολυμπιακή, ΔΕΗ, ΟΣΕ και άλλα. Είναι προσφυλής μέθοδος όλων των κυβερνήσεων. Αλλά εδώ ο Υπουργός το έχει τερματίσει. Το έχει τερματίσει πραγματικά. Και είναι ντροπή. Είναι πρόκληση, κύριε Υπουργέ. Αυτά που κάνετε. Για να δικαιολογήσετε μια τέτοια πολιτική που σαρώνει εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα και ό,τι έχει παραμείνει από την κοινωνική ασφάλιση. Θεωρεί ότι θα λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Θέλει να μείνει στο απειρόβλητο και στρέφει τους περιμένοντας την έκδοση των συντάξεων απέναντι στους εργαζόμενους. Κάνετε όμως λάθος. Τώρα ξέρουν πόσο βρώμικα παίζετε, κύριε Υπουργέ. Ξέρουν. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Ο αυταρχικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου εκφράζεται και στους όρους και τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Θα στοχοποιούνται και θα ελέγχονται διαρκώς, ενώ τα μεγάλα κόλπα θα γίνονται στα υψηλά κλιμάκια. Οι καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών και οι σπατάλες που λέτε ότι υπάρχουν δεν αφορούν τους εργαζόμενους. Είναι δικό σας έργο και των προηγούμενων. Αποτέλεσμα των δικών σας ρυθμίσεων, των ρυθμίσεων όλων των κυβερνήσεων. Ναι, ο ΕΦΚΑ είναι ένας φορέας με τεράστια προβλήματα σύγχρονων υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων, όπου τα υπάρχοντα είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Και χιλιάδες υπάλληλοι δεν μπορούν να στείλουν ή να διαβάσουν ένα mail, αφού δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Δηλαδή, πραγματικά, ηλεκτρονικός μεσαίωνας. Δεν έχουν ευθύνη οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Είναι δική σας. Και το προηγούμενο. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Όταν το σύνολο των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ απασχολούσαν πάνω από 20.000 υπαλλήλους, σήμερα ο αριθμός τους είναι 7.500, με συνεχόμενη διαρκώς μείωση. Αυτά δεν τα λύνεται. Και κουνάτε το δάχτυλο και ελερώνετε, βρωμίζετε τους εργαζόμενους για να καλύψετε την άρνησή σας για να υλοποιηθούν αυτές οι ελλείψεις τέλος πάντων στον οργανισμό. Μετά την κατάργηση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης και την αντικατάστασή της από την ιδιωτική, επιχειρείται σε δεύτερη φάση η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος με αυτή την βίαιση, η βίαιη ιδιωτικοποίηση, όπως είπαμε, του ΕΦΚΑ, που θα τεινάξει τις συντάξεις. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις με ταχύτητα για να πετύχουν τους στόχους. Με το νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, το 2017, οι διευθύνσεις μειώθηκαν από 224 σε 195. Οι υποδιευθύνσεις μειώθηκαν από 224 σε 195. Ενώ οι υποδιευθύνσεις από 31 έγιναν 3. Τα τμήματα από 1.331 μειώθηκαν στα 970. Συνολικά μπήκε λουκέτο σε τα 318 διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις και τμήματα. Έχετε δυσκολέψει αφάνταστα την άμεση επαφή των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων με τις διοικητικές δομές. Δεν μπορεί κανείς να βρει άκρη. Δεν μπορεί κανείς να πάει εκεί να συζητήσει. Το πάρτι βέβαια στις προμήθειες συνεχίζεται. Ακόμη και η παραμικρή εργασία ανατίθεται. Οι απευθείες αναθέσεις δίνουν και παίρνουν. Είναι ένα άλλο ζήτημα που η κυβέρνηση θέλει να το νομοποιήσει με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Η συρρήκνωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων πάει μαζί με την απαξίωση τη συρρήκνωση και το εξοπλισμό τη ακίνητη περιουσία. Περιουσία, τι φορέ μια ζωή των εργαζομένων, εγγύηση των συντάξεών του, αξιοποιείται και πάλι για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ως γνωστό, τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία συνιστούν σήμερα τον ΕΦΚΑ έχουν στην ιδιοκτησία τους τεράστια ακίνητη περιουσία. Από πεντάστερα ξενοδοχεία, τεράστιες οικοπαιδικές εκτάσεις, φιλέτα, οικοδομικά συγκροτήματα και άλλα. Η αξιοποίηση που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε τα γνωστά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο του ξεπουλήματος, της φτηνής παραχώρησης όλης αυτής της τεράστιας περιουσίας με fast track διαδικασίες ώστε να υποφεληθούν επιχειρηματικοί όμιλοι. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η ακίνητη περιουσία των ταμείων θα γίνει λάφυρο στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Υπουργέ? Πού τα βρήκατε εσείς αυτά? Τα φέρετε από το σπίτι σας, είναι δικά σας. Είναι των ασφαλισμένων. Αυτών που δίνουν για χρόνια τη ζωή τους, τον υδρότα τους, το αίμα τους. Είναι οι συντάξεις τους. Η πρίκα λοιπόν αυτή των ασφαλιστικών ταμείων θεωρείται ανεκμετάλλευτος θησαυρός. Είμαστε λοιπόν ενάντια σε οποιαδήποτε ανάθεση του έργου της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σε εταιρεία συμβούλων και συμμετατροπή σε ΑΕ με στόχο την ένταξή της στο χρηματιστήριο. Ξέρουμε τα αποτελέσματα του τζογαρίσματος, της κινητής περιουσίας, των ενταγμένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στον φορέα. Μετοχικά, με δομημένα ομόλογα, κουρέματα και ούτω καθεξής. Με το νομοσχέδιο θα έχει την ίδια τύχη και η ακίνητη περιουσία όπως τα αποθεματικά. Θα συνεχιστεί η ληστεία και της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και των διαθέσιμων, όπως έγινε μέχρι σήμερα με τη μεγάλη σφαγή των αποθεματικών και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την αρπαγή των αποθεματικών και διαθέσιμων με πράξη δημοτικού περιεχομένου όλων των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των δημόσιων οργανισμών. Σε όλη την ιστορική διαδρομή οι μορφές άλλαζαν. Η αφέμαξη όμως συνεχίζονταν από κάθε κυβέρνηση. Η μόνιμη χαμένη ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων και συνεπώς οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Η μόνιμη κερδισμένη από αυτή την πολιτική ήταν η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, το μεγάλο κεφάλαιο. Το αστικό κράτος χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί τα αποθεματικά των ταμείων για τη διεύρυνση και αναπαραγωγή του κεφαλαίου, τη χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων με θαλασσοδάνεια και άλλα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων. Με την εμφάνιση της κρίσης, οι αρχικές κυβερνήσεις δεν είχαν κανένα ενδιασμό στο ποια κεφάλαια πρώτα θα καταστραφούν. Εκεί στράφηκαν. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική ασφάλιση και η στάση τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα. Ο χρηματιστηριακός τζόγος δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αξιοποίησης για τα αποθεματικά των ταμείων. Σημασία δεν έχουν κάποια στοιχεία για το ποιο όφελος μπορεί να υπήρξε κάποια στιγμή για τις αγορές που διψούν να συγκεντρώσουν, να αρπάξουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολυεθνικές, καμιά φορά μπορεί να κερδίσεις λογιστικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι οι ζημιές. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Η τεράστια ακίνητη περιουσία του φορέα ανήκει στους ασφαλισμένους. Είναι περιουσία πληρωμένη, όπως είπαμε, τον υδρότα και το αίμα τους. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συρρήκνωση δομών και αντικειμένων, καθώς και σε οποιαδήποτε κτηριακή συγχώνευση υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία ή τον αποκλεισμό στην πρόσβαση και τη δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Καμία πώληση, παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες. Η σημερινή διεύθυνση αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας έχει εξασφαλίσει, όπως έχει κάνει τον απολογισμό της, ετήσια έσοδα από το 2017 ως σήμερα από μισθώματα 5.575.000 ευρώ, με μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας των παγίων και βελτίωση των οικονομικών κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς, ποιος είναι ο στόχος σας? Αυτή όμως η απόδοση είναι που δυσκολεύει? Την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ που εσείς θέλετε να υπηρετήσετε? Γι' αυτό λοιπόν και δεν σας βολεύει ούτε αυτή η απόδοση που πέτυχε η τεχνική υπηρεσία. Θέλετε λοιπόν την ΑΕ για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτούς τους σχεδιασμούς.
Θεωρούμε ότι με το σχέδιο νόμου, όπως, όπως έχει σήμερα, μεταβιβάζεται το σύνολο του έργου των διευθύνσεων και των τεχνικών υπηρεσιών, της στέγασης, της αξιοποίησης εκείνης της περιουσίας, στην ΑΕ. Επομένως, τι γίνεται? Χάνεται το αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων τεχνικής ιδιότητας στον ΕΦΚΑ. Με την κατάργηση του αντικειμένου έρχεται άμεσα και η κατάργηση των οργανικών θέσεων. Επομένως, πάβει να υπάρχει μονιμότητα και τίθεται άμεσα θέμα απόλυσης. Τα παραπάνω υλοποιούνται μέσω αυτής της τροποποίησης του οργανισμού που κάνεται σήμερα εδώ. Η συνέχιση της εργασίας όσων τον επιθυμούν ως διοικητικοί υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται για τις τεχνικές ειδικότητες, γιατί δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις των οργανικών θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων. Παραδείγματος χάρη, ένας πιέψουν ή ταφέψουν μηχανικός, ακόμα και αν θέλει, δεν μπορεί να γίνει πιέψουν ή ταφέψουν διοικητικός, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των τίτλων σπουδών. Επίσης, μετακίνηση των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετακινηθούν στην ΑΕ, εφόσον φυσικά προχωρήσουν οι διαδικασίες από την ΑΕ και επιλεγούν από αυτήν, συνεπάγεται εκ των πραγμάτων απώλεια της δημοσιοπαλλητικής σχέσης και της μονιμότητάς τους. Αυτό λοιπόν πετυχαίνεται με την ΑΕ. Η κυβέρνηση λοιπόν ετοιμάζει εκτός όλων αυτών νέα μείωση των παροχών για όλους προς τα κάτω. Θα υπάρξει δυσμενέστερη κατεύθυνση στις πετσοκομμένες παροχές που έμειναν για τους ασφαλισμένους και τους ταξιούχους. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει ενιαία την ασφάλιση μισθωτών αυτοαπασχολουμένων εργοδοτών. Ετοιμάζει το έδαφος για την ελαχιστοποίηση έως και κατάργηση επιδομάτων με εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Νομοθεσία για ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και υγείας. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 1η Ιανουαρίου του 2022 πήγαν στα 67 για πλήρη σύνταξη στα 62 μειωμένη. Με πρόσχημα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και με τις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΣΑ, ο νόμος Λοβέρδου Κουτρουμάνη το 2010 θέσπισε τη ρήτρα για την αύξηση του ορίου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής το 65 έτος και μετά. Με πρόσβαση αυτό να αρχίσει από 1η-1η του 2021. Τώρα, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου που έχουμε σύνταξη στα 67 και η ρήτρα προσδόκιμου διατηρήθηκε, άρα λοιπόν η νέα αύξηση θα είναι μετά τα 67 με βάση όλο αυτό το πλαίσιο που ήδη έχει ενσωματωθεί στο νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη το 2010. Άρα αυτό πρέπει να το περιμένουν οι ασφαλισμένοι. Τη νέα αύξηση πάνω από τα 67 το επόμενο διάστημα. Συνεχίζει το πάγωμα των αυξήσεων στις συντάξεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022. Στους συνταξιούχους τους οδηγήσατε στην πείνα, κύριε Υπουργέ. Πού θέλετε να πάνε οι συντάξεις? Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ήλιος, το 27,2% των συνταξιούχων, δηλαδή 671.329, παίρνουν σύνταξη έως 500 ευρώ. Έως 500 ευρώ. Λέγατε για τα ΕΚΑΣ, αλλά εσείς δεν το επαναφέρατε. Κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι το κατάργησε και εσείς βέβαια το διατηρείτε και έχετε μειώσει, έχετε τσακίσει τις συντάξεις και ζουν οι συνταξιούχοι 671.329 έως 500 ευρώ. Έως 600 ευρώ παίρνουν 930.000 συνταξιούχοι και έως 700 ευρώ παίρνουν 1.131.000 συνταξιούχοι. Πού θέλετε να πάνε οι συντάξεις? Η θέση της κυβέρνησης για εφαρμογή της ρύθμισης Κατρούγκαλου με την εγκύκλιο Τσακλόγλου, που δεν την πήρατε πίσω και πρέπει να την πάρετε πίσω τώρα για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022, τι θα κάνει? Θα τσακίσει τις συντάξεις χειρίας. Πρέπει λοιπόν να πάρετε πίσω την εγκύκλιο και να καταργήσετε αυτή τη ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου που εδώ υποσχόσαστε ότι θα το καταργήσετε ολοκληρωτικά. Έτσι πήρατε την ψήφο των συνταξιούχων και άλλων ασφαλισμένων. Η μείωση για τους νέους συνταξιούχους χειρίας από 1η Ιανουαρίου του 2022 θα είναι άμεση και θα φτάνει στο 25%. 270 ευρώ κάτω θα είναι η σύνταξή τους. Είναι σοβαρές λοιπόν οι ευθύνες και εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρθει πίσω και να αλλάξει συνολικά αυτή η ρύθμιση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση θα θέλει μια τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου Κατρούγκαλου για την Εθνική Σύνταξη των Ομογενών όσων δεν έχουν 40 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα. Με μείωση ένα τεσσαρακοστό για κάθε χρόνο που υπολείπεται. Σε αυτά που διαρρέει η κυβέρνηση, τα 40 τα κάνει 32 χρόνια.
με μείωση ενός 32ου για κάθε χρόνο. Πώς θα βρεθείτε, κύριε Κατσούλη? Τελειώνω, κύριε. Αυτή η ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει, αλλά διονύζει το πρόβλημα. Το ΚΚΕ με επανειλημμένες ερωτήσεις έθεσε το ζήτημα της απάλληψης της άδικης ρύθμισης για την απόδοση των συντάξεων. Να μην υπάρχει καμιά διάκριση στους ασφαλισμένους. Τέλος, σας καλούμε για άλλη μια φορά να αποσύρετε αυτό το αντασφαλιστικό έκτομα και καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, να δυναμώσουν τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και όσους την εφαρμόζουν. Να διεκδικήσουν όσα τους ανήκουν.